ικανοποιημένη, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στην κυβέρνηση να συνεχίσει να κρύβεται, να συνεχίσει να αποκρύπτει τα στοιχεία και να συνεχίσει να επέρεται ότι δήθεν η δικαιοσύνη μίλησε και δήθεν δεν υπάρχει σκάνδαλο παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Θα συνεχίσουμε τις ενέργειες και φυσικά από πλευράς μου ως επικεφαλής της Κλέψης Ελευθερίας θα συνεχίσω την ανοιχτή επικοινωνία με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς μέχρι να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, μέχρι να έρθουν όλα τα στοιχεία. Θα συνεχίσω και μέσα στη Βουλή και στη δικαιοσύνη να ενεργοποιούμε και να συμπράττω με εκείνους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακριβώς να αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες που η δημοκρατία υπαγορεύει. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συνοδηθήσω το αίτημα. Θα συνοδεύεται, θα έχει και κάποιο χρονικό ορίζοντα για τη σύγκληση της Επιτροπής. Δηλαδή, θα ζητήσετε να παραμείνει ανοιχτή η Βουλή ή μπορεί να πάει και Σεπτέμβριο. Ζητάμε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πρέπει να σας διευκρινίσω ότι το αίτημα αυτό διατύπωσα και το μεσημέρι στην διάσκεψη των Προέδρων. Ακριβώς αφότου υπόθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η Βουλή παραμένει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή. Επομένως δεν χρειάζεται καν κάποια έκτακτη απόφαση για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εάν φυσικά χρειαστεί να πιέσουμε για κάτι έκτακτο, ούτως ή άλλως είμαστε σε δημοκρατική εγρήγορση. Το αίτημα λοιπόν αφορά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα συμβούλευα το